Πάμε. Ένα. Τι μπορούμε να κάνουμε για σας. Θέλω τώρα... ένα 1.000.000 ευρώ. Και τους 2 ρόλους στην όπερα. Τι είναι 2? Τη Σαλόμη και την Τουραντό. Τη σκηνοθεσία ταυτόχρονα. Και για τον καθένα θέλω 1.40.000. Για τις 4 πρώτες παραστάσεις. Με τη σκηνοθεσία. Καλώς. Αλλά για τον πρώτο, ας πούμε, εντάξει, το παιδί μου 40 με τη σκηνοθεσία και μετά κάθε παράσταση 10.000. Θα συμφωνήσω, αλλά ξέρεις, υπάρχει 2 προβλήματα. Για πες. Το ένα είναι ότι άμα λες τρέλες, έτσι, στο υποσυνείδητο σου λέει άστινα, αυτή να λέει. Να το θες όσο θέλεις. Άμα είναι τελείως τρελό, θα έχει παρατημένο το υποσυνείδητο. Ειδικά με τώρα. Γιατί είναι τελείως τρελό? Είναι μια επιθυμία. Ναι, για τώρα. Δεν είπες θέλω σε 2 χρόνια. Είπες τώρα. Το τώρα είναι με αυτά τα δεδομένα. Με αυτά, ναι. Με αυτά τα δεδομένα. Τώρα είναι τώρα. Ούτε καν χτυπήσει το κουδούνι και να σου πούνε σε προσφέρω αυτά. Έτσι, κατάλαβες τι γίνεται. Είναι τώρα. Πότε να τα θέλω? Καταλαβαίνεις ότι έχεις επιθυμίες οι οποίες είναι ασύμφορες για σένα. Με το νόημα ότι περνάει στο υποσυνείδητο ότι το κορίτσι μας λέει αρλούμπες. Και επειδή λέει αρλούμπες, αρχίζει να παίρνει και άλλα για αρλούμπες. Δεν σε συμφέρει. Και τι με συμφέρει να ζητήσω, για πες μου. Του χρόνου τέτοια εποχή είναι εντάξει. Έτσι. Το να πεις ότι θέλω τα εξής 15 τώρα, που τώρα δεν υπάρχουν, αρχίζουν να μπαίνουμε αλλού. Γιατί θέλεις κάτι που δεν υπάρχει. Θέλεις να υπάρχει κάτι τώρα που δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ναι. Σωστό και αυτό. Έτσι, θέλεις να υπάρχει τώρα κάτι που δεν υπάρχει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ναι, αλλά το ζητούμενο είναι ότι δεν νομίζω ότι ούτε του χρόνου θα τα έχω. Αυτό είναι βλακώδης σκέψη επίσης. Ασύμφορη. Ασύμφορη, ναι, σίγουρα, αλλά... δεν ξέρω, δεν θέλω να περιμένω. Με έχει πιάσει ένα πράγμα και είναι αυτές τις μέρες που έχω μπει σε μια διαδικασία και έχω αρχίσει και τα παίρνω πολύ άσχημα. Με μένα βασικά. Ωραία, δεν θες να περιμένεις έτσι, αλλά καταλαβαίνεις αυτά που λες, δεν είναι προς το συμφέρον σου. Αν πεις θέλω οπωσδήποτε σε ένα χρόνο αυτό και να βάλεις 15, να βάλεις ένα πάρα πολύ δύσκολο, πιο εύκολα τα πράγματα από το ότι θέλω 5 διαφορετικά πράγματα γίνασαι διάρκεια. Γίνεται, αλλά συνήθως δεν είναι αυτό το στυλ. Διαλέγεις ένα στόχο, αποφασίζεις ότι αυτός είναι πρωτεύον, εντάξει, και το κρίσιμο το γράφεις. Μεγάλη ιστορία το γράψιμο. Και θα έχουμε και μια ωραία άσκηση τώρα. Από την επόμενη. Θα κάνεις 100, θα πας ένα τετράδιο. Μπορεί να το γράψεις και στο κομπιούτερ, σε ένα χωριστό. Ανοίξε ένα χωριστό γι' αυτό στο κομπιούτερ, αν θέλεις. Ναι. Σε τετράδια θέσεις και θα βάλεις στόχους. Για να τους αριθμίσεις. Τι στόχους έχεις. Δόξα σου Θεώ, έχεις κάμποσες. Εντάξει. Τι έχω. Μάλιστα. Και αυτό και θα πρέπει να τους φτάσεις 100. Εκεί είναι το δύσκολο. Ίσως στους πρώτους 10, εσύ είσαι από τους ανθρώπους που τους πρώτους 25 θα έχεις ευκολία. Θα πρέπει να τους κάνεις 100. Γιατί 100? Έτσι, γιατί το λέω εγώ. Είναι μια θεωρία. Τώρα αν θα δουλέψει ή όχι, θα δούμε. Υποτίθεται θα σε ενεργοποιήσει προς το να κάνεις πράγματα που δεν θα σε ενεργοποιόταν πριν. Οπότε δοκιμάζεις. Αφού νιώθεις τόση ενέργεια και τόσο θέλω πολύ και τέτοια, σου βάζω εγώ κάτι που δεν είναι απίστευτο δύσκολο. Ωραία, δεν μου είναι. 100 στόχους. Αυτό που είπες θέλω είναι 3-4. Είναι αυτή τη στιγμή είναι ο βασικός στόχος. Ωραία, όχι, θέλω... 4 βασικούς στόχους. Να είσαι και ο σκηνοθέτης και ο πρωταγωνιστής και ο δευτεραγωνιστής. Ο δευτεραγωνιστής δεν θέλω να είμαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, εντάξει, δώσαμε. Δεν έχω... σε ξέρουμε. Και σκηνοθεσία δεν θα...
Θα τη μοιραστώ, δεν θα την κάνω μόνη μου τελείως. Θα θέλω και άλλον άνθρωπο, δεν μπορώ να αναλάβω. Είσαι πρωταγωνιστής και σκηνοθέτης και να μην έχεις κάποιον να σε υποστηρίξει. Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει και ένας σκηνοθέτης. Ναι, και σαν παράδειγμα, ξέρω εγώ και τέτοια. Κατάλαβες, πρέπει κάποιον. Εννοείται πρέπει. Πρέπει κάποιος να σου πει ότι ξέρεις εδώ είσαι απαράδεκτη, ξέρω εγώ, λέμε. Να το διορθώσεις. Όχι, πρέπει να είναι, γιατί από τη στιγμή που ανεβαίνω επάνω στη σκηνή, πρέπει να είναι κάποιος από κάτω για να το μαζεύει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ εγώ να παίξω και τους δύο ρόλους ταυτόχρονα. Και να βλέπει και τους άλλους τι κάνουν. Που δεν ναι, βέβαια, σε σχέση με μένα πια. Θα κάνω κάποιες πρόβες, εγώ έχω τον άξονα ήδη. Και σε σχέση με τους άλλους που την ώρα που κάνεις αυτό δεν βλέπεις ότι ο άλλος κάνει αρλούπες. Πλάι, σωστή σκηνή επάνω, δεν έχεις μάτια την ώρα της σκηνής να δεις ότι από εκεί δεν κάνει αυτό που θα έπρεπε. Μπορεί να το δεις, αλλά μπορεί. Έτσι όπως είμαι αυτή τη στιγμή και ξέρω τι μπορώ τώρα να κάνω, αυτή τη στιγμή, όχι τι θα μπορώ να κάνω μετά από κάποιες πρόβες, αρλούμπες δεν θα κάνει. Μπορεί να μην μπορεί όμως να κάνει τίποτα και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, να μαγκώσει ο άλλος επάνω. Ναι, και αυτό θέλει, γι' αυτό και θέλει έναν άνθρωπο από κάτω τον οποίο εγώ να εμπιστεύομαι και με τον οποίο να έχω δουλέψει και να σεβαστεί τη δική μου και τον έχω βρει ήδη, ξέρω ποιος θέλω να είναι, τουλάχιστον η πρώτη μου επιλογή είναι ήδη στο ξέρω το άτομο το οποίο να δουλέψει μαζί μου και να έρθει να κάνει τις 8 εβδομάδες προβών σε συνεννόηση πάντα μαζί μου, βλέποντας μία φορά τη βδομάδα ένα βίντεο μαζί, ώστε να, έχουμε κάποια, να έχω και εγώ μια εικόνα του πώς τρέχει αυτό το πράγμα. Στην στιγμή που υπογράφω στη συνήθεια. Υπόψη, περισσότερο από τα 100, εσύ κοντά πέφτες. Δεν θέλω ακριβώς 100 στόχους, θέλω 100 όνειρα. Προσέχεις, τα στόχοι είναι πιο απλά πράγματα. Τα όνειρα είναι αυτά που άμα τα κάνω, θα έχω συναισθήματα. Έντονα. Είναι λίγο πιο πάνω από τους στόχους. Χρειάζονται σαφήνεια και αυτή θα με χαρασπίτει δικό μου. Κατά δικό μου. Έτσι. Να μην χρωστάω εγώ το δικό μου σπίτι πουθενά. Είναι ένα όνειρο. Ναι. Αν θες. Επειδή για μένα ναι, είναι πολύ σημαντικά τα συναισθήματα από μια τέτοια επιτυχία. Για άλλο να δεν είναι και τίποτα τρομερό γιατί δεν χρωστά και πολλά λεφτά. Εξαρτάται πώς το δεις βέβαια. Για την Ελλάδα. Εξαρτάται. Παραδείγματος χάρη για μένα είναι αυτή τη στιγμή το πρώτο μου όνειρο είναι να κάνω αυτό το. Πραγματικά να ολοκληρώσω αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Να είναι 3-4 όνειρα. Τα βάλεις χωριστά. Είναι, το πρώτο είναι ένα. Είναι ένα πράγμα μαζί. Είναι ένα που αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο και το δεύτερο. Αυτό. Το πρώτο μέρος είναι το ένα όνειρο, το δεύτερο μέρος είναι το άλλο όνειρο. Εντάξει, γιατί πρέπει να κάνεις 100, άμα μου τα βάζεις και τα συμπτύσεις, θα είναι σε βάρος σου και θα ζοριστείς πολύ να τα φτάσεις 100. Ωραία, θα τα φτάσω εγώ 100, μην άγχωνες. Πιστεύω ότι είσαι από τους άνθρωπους που τα καταφέρεις. Αλλά χρειάζεται να γράψεις 100 με στυλό ή με, πώς το λένε αυτό, ή στο κομπιούτερ ή στο στυλό, όπως θέλεις, δεν με νοιάζει τόσο πολύ. Με το στυλό εγώ δεν μπορώ να γράψω το κομπιούτερ τόσο πολύ. Πολύ και με χαροποιεί πολύ γιατί το προτιμάω. Εντάξει. Τα οποία με το στυλό και το μόνο. Και καταληκτική ημερομηνία πότε να γίνει αυτό. Α, και δίπλα σε καθένα θέλει να έχει και μια καταληκτική ναι, να υπάρχει. Μάλιστα, είμαι σκηνοθέτης σε θέατρο του Βερολίνου, έτσι, και ξέρω εγώ τότε, που είναι με είμαι μέσα, έτσι. Ναι. Δηλαδή το φαντάζομαι ότι έχει γίνει. Είμαι έτσι, είμαι αλλιώς. Ωραία. Εντάξει. Ένα άλλο μυστικό, πρέπει να φαντάζεσαι ότι γίνεται το όνειρό σου και να αλλιώς ευγνωμοσύνη που γίνανε τα πράγματα. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει, αλλά εν πάση περιπτώσει γράψε τα όνειρα και θα δούμε και μαζί. Γράψε όσα μπορείς πιο πολλά. Σαν στόχος είναι πρέπει να κάνεις και να γράψεις 100. Αλλάζει κάτι όταν βάλεις τόσα πολλά όνειρα. Ωραία, θα το κάνω. Δεν έχω. Ή το μυαλό να κάνει άλλα τρελά. Έτσι. Okay. Mm-hmm. Θέλουμε 100 ονείρατα. Θέλουμε 100 όνειρα. Θα δούμε. Έτσι, κάνε εσύ και βλέπουμε. Και. Okay. Τι έχουμε τώρα, άλλο.
Πότε μιλήσαμε εμείς την τελευταία φορά? Είμαστε πρέπει καμιά κάτω από εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, ήταν να δω. Λοιπόν. Για κοίτα. Την Πέμπτη ήτανε, Μεγάλη Πέμπτη. Μεγάλη Πέμπτη και σήμερα είναι Τρίτη του Πάσχα. Για πες. Κάθε μέρα που περνάει είμαι όλο και πιο... Πώς να σου πω... Πιο σίγουρη ότι κάνω το σωστό αυτή τη στιγμή και ότι αυτό που κάνω τώρα είναι το καλύτερο δυνατό και με προχωράει στο επόμενο βήμα και είμαι όλο και πιο βέβαιη για τις... ότι για αυτό που θέλω να κάνω ακριβώς και ξεκαθαρίζω όλο και περισσότερο, το οποίο μόνο μερικές φορές μου βγάζει ένα... Μου βγαίνει με ένα παράξενο τρόπο, με θυμό, ας πούμε. Γίνεται κάτι, μία συμπεριφορά κάποιου άλλου και αυτό που μου πυροδοτεί ένα θυμό με τον εαυτό μου, γιατί ως άνθρωπος εγώ ήμουν πάντα... Τώρα πια δεν είμαι τόσο, αλλά ήμουν αρκετά ένας άνθρωπος ο οποίος συγκρατούσα πολύ τον εαυτό μου, ρε παιδί μου, ενεργειακά. Ως ενέργεια έχω πάρα πολύ ενέργεια. Και έχω... Πώς να σου πω... Τέλος πάντων, η ενέργειά μου είναι πάρα πολύ ισχυρή. Και επειδή έβλεπα ότι περισσότεροι άνθρωποι στον περίγυρο μου δεν είναι έτσι, ειδικά στο επαγγελματικό κομμάτι και δεν μπορούν να με ακολουθήσουν, και ήταν ένα πρόβλημα πάντα αυτό. Uh-huh. Έχω μάθει να το κατεβάζω αυτό, γιατί ξέρω ότι με μία ομάδα θα πάω. Όμως πια βλέπω ότι εγώ δεν μπορώ άλλο να το κάνω αυτό. Δεν θέλω να το κάνω, βαρέθηκα, κουράστηκα. Αμα έχεις σχέση με σένα, δεν πειράζει. Ναι, έχει σχέση με μένα αυτό. Αννοείται ότι έχει σχέση με μένα. Έχει το τι θα κάνει ο άλλος. Ο άλλος δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι θα κάνει. Μπράβο. Άμα παίζεις έτσι, τότε θα είσαι και θυμωμένος μαζί του. Επειδή από τη στιγμή που δεν σε ενδιαφέρει. Είμαι με τον εαυτό μου θυμωμένη. Γιατί? Γιατί μερικές φορές καθυστερώ ή στεναχωριέμαι για πράγματα που κανονικά θα έπρεπε να μην με ενδιαφέρουν. Αν συμπεριφέρθηκε. Απλά θα. Πώς να σου πω, δηλαδή μου ήρθε ένας γνωστός, είχε κάποια στιγμή, μου είχε πει κάποια στιγμή ότι θα τον ενδιαφέρει να δουλέψουμε μαζί. Ήρθε εδώ στο Βερολίνο, δεν με συνάντησε καν, έφυγε σήμερα. Ενώ μου είπε θα συναντήσω, του έστειλα μηνύματα. Δεν με συνάντησε. Και κάπου αυτό με ενόχλησε, με πείραξε το ότι δεν. Αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το έκανε αυτό. Μπορεί αυτό που μου είχε πει για τη συνεργασία να ήταν πάνω στον ενθουσιασμό του, ή μπορεί να μετάνιωσε, ή μπορεί δεν ξέρω κι εγώ. Αυτό είναι τέλος πάντων το δικό του θέμα. Το θέμα είναι ότι για μένα δεν με ενδιαφέρει πια αν θέλει ο άλλος να συνεργαστεί μαζί μου ή όχι. Δεν με νοιάζει. Καλό ακούγεται για μένα, ναι. Δεν με ενδιαφέρει, γιατί είμαι σε μια τέτοια, αυτή τη στιγμή σε μια τέτοια κατάσταση που έχω μπει σε μια διαδικασία και αυτό. Και δεν κάνω πλάκα τώρα. Έχω μια αίσθηση ότι και τώρα θα πάω να κάνω αυτές τις πρόβες φωτισμού, ότι θα πάω και θα τους κάνω εγώ την ακρόαση. Δεν θα μου την κάνω καν ακρόαση. Φαντάσου πως είμαι. Αλλά είμαι σε μια κατάσταση του τύπου σαν να πηγαίνω για να ελέγξω εγώ αν αυτοί κάνουν για μένα, όχι αν εγώ κάνω για αυτούς. Ωραία, μια χαρά το κάνεις. Μια χαρά το κάνω, αλλά δεν ξέρω, μου φαίνει πολύ παράξενο πράγμα. Δεν πειράζει εμένα αυτό. Δηλαδή, έχεις καλύτερες πιθανότητες έτσι από το πάω κακομοίρης, μπας και ρε, μου έχει τύχει. Και στη δουλειά είναι καλό αυτό. Γενικά στις δουλειές να πιέζεις με αυτή τη λογική. Μου βγαίνει όμως πολύ αιχμηρά. Ναι. Πώς να σου πω, αισθάνομαι ότι μου βγαίνει ένα πράγμα πολύ άγριο. Και δεν ξέρω τι να κάνω. Α, το αγρέψουμε περισσότερο ίσως. Για να δούμε. Και μου φαίνεται ότι δεν είναι ευγενικό, ρε παιδί μου. Ότι θα ενοχλήσω τους άλλους. Απ' την άλλη, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν είναι ευγενικό. Αλλά το έχω βαρεθεί αυτό το πράγμα το ευγενικό. Δεν θέλω να είναι ευγενικό. Καλά, εντάξει. Το θέλω το αιχμηρή φωνή σου, δεν είναι τυχαία. Δεν θέλω, δεν με νοιάζει. Να κόψουν όλοι το λαιμό. Εγώ θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Είμαι σε μια τέτοια διαδικασία και θέλω να το ολοκληρώσω. Δεν με νοιάζει ούτε να πάω να κάνω μια παρουσιασούλα μόνο και μόνο για να κάνω μια παρουσιασούλα και να έρθουν οι γνωστοί. Να, τώρα μιλούσα χθες με μια φίλη, μου λέει θα κάνει ο αδερφός του άντρα της, θα ανοίξει ένα χώρο κάπου
Και μου λέει κάποια στιγμή, άμα θέλεις, θα είναι σαν πολυχώρος και θεατρικός, να θα κάνεις και εσύ παρουσίαση. Και εκείνη την ώρα που μου το λέει, γυρίζω μπροστά μου και λέω, δεν θέλω. Δεν με ενδιαφέρει να κάνω έτσι πια παρουσίαση. Δεν με ενδιαφέρει να πάω να κάνω αυτό το πρόχειρο πράγμα, μόνο και μόνο για να έρθουν πέντε γνωστοί και να πούνε «Αχ, η Καλλιοπίτσα, τι ωραία μωρέ που τραγουδάει». Δεν με νοιάζει αυτό. Έτσι κι αλλιώς δεν το θέλεις από τότε που σε γνώρισα. Μου είπες ότι μετά που άρχισες να ασχολείσαι με τη μουσική, έκοψες τώρα. Έχει κόσμο. Δεν είναι καινούριο να μου το πει τώρα και να λέω. Αυτή τη στιγμή είναι όμως πάρα πολύ έντονο, γιατί με αυτή τη στιγμή έχω συνεργαστεί. Αλλά εγώ πια δεν είμαι σε αυτή τη φάση που είναι αυτή. Γιατί και αυτή είναι επαγγελματία. Δουλεύει στην εκπαίδευση, είναι μουσικό, έχει σπουδάσει θεατρολογία, έχει σπουδάσει σκηνοθεσία στην Αγγλία, είναι και ηθοποιό. Αλλά είναι ο άνθρωπο ο οποίο αυτή τη στιγμή δουλεύει στην εκπαίδευση, έχει ένα σταθερό μισθό, δουλεύει σαν δασκάλα, είναι καθηγήτρια, αλλά πήγε στην πρωτοβάθμια. Είναι μουσικό, αλλά έχει τη δουλειά τη, το παιδί τη και τον άντρα τη και κάνει και λίγο θέατρο. Εμένα αυτό το κάνει και λίγο θέατρο δεν με ενδιαφέρει. Γιατί δική μου προτεραιότητα είναι αυτό το πράγμα. Έλα, πάμε. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το λίγο, το να πάω να το κάνω, ξέρεις, να κάνω μια-δυο πρόβες και να κάνω μια... Δεν με ενδιαφέρει πια, δεν θέλω. Θέλω να το κάνω πραγματικά, επαγγελματικά. Κάτσω να κάνω τις 40 μου πρόβες και να είναι παράσταση με σκηνοθέτη από κάτω, με φώτα, με ορχήστρα, με μαέστρο. Να είναι παράσταση. Να το ευχαριστηθώ κι εγώ μια φορά. Γιατί ξέρω ότι έχω τη δυναμική να το κάνω, κατάλαβες. Δεν έχω το παιδί, τον άντρα, την οικογένεια και τη δουλειά και να έχω και αυτό. Εγώ έχω μόνο αυτό. Ας το κάνω να τελειώνω. Δεν πάει. Δηλαδή το διώχνω το παιδί, τον άντρα, την οικογένεια, που το κάνεις πολύ επαγγελματικά, αν σε ξέρω αρκετά καλά. Νομίζω ότι το κάνεις πολύ επαγγελματικά, το διώχνω το παιδί, τον άντρα και την οικογένεια. Το προσέχεις να το διώξεις. Εγώ σου λέω ότι δεν έχω αυτές τις δεσμεύσεις που έχουν οι άλλοι, οπότε δεν μπορώ να συνεργαστώ με τέτοιους ανθρώπους. Το έχεις φροντίσει να μην το έχεις. Ναι, το έχω φροντίσει γιατί θέλω να κάνω αυτό και θέλω να γίνει το. Θέλω να γίνει, να τελειώνω. Δεν μπορώ να συνεργαστώ με ανθρώπους που έχουν προτεραιότητες που αυτό που θέλω, που είναι για μένα πρώτο, είναι σε αυτούς την Τρίτη, στην Τέταρτη, στην Πέμπτη. Αυτό είναι αυτό. Βάλε μέσα στο κράσο, θα βρεις τον τέλειο συνεργάτη, ο οποίος θα θεωρεί αυτό σαν υψηλή προτεραιότητα. Ναι. Κάντε ναι. Το, γράφτε και αυτό μέσα στα όνειρά σου, αυτό το λες έτσι. Ναι, να τον βρω επιτέλους αυτόν τον άγιο άνθρωπο. Καλά. Να θέλει να κάνει... Ναι. Σε αυτό το πράγμα που είσαι, δεν ξέρω αν θα τον βρεις, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν κόσμος παθιασμένος για αυτό. Δηλαδή... εντάξει. Είναι όλοι, να σου πω κάτι, είμαστε όλοι άστα να πάνε, πάρ' τον ένα, βάρ' τον άλλον. Είναι από μένα, εγώ ας πούμε, είναι μια καλή περίπτωση, είναι χειρότερη από μένα, σε χαρακτήρα. Πολύ πιο... Αλλά τουλάχιστον νομίζω ότι αν υπάρχει ένας κοινός, αφού υπάρχει αυτή η κοινή πετριά, μπορούμε... Αλλά πια δεν μπορώ όμως να... Δεν μπορώ, δεν θέλω να συνεργαστώ με ανθρώπους που είναι έτσι όπως σου περιέγραψα. Θέλεις να είναι αποφασισμένοι. Θέλω να κάνουν, να είναι αυτό η προτεραιότητά τους και όχι το να κάνουν άμα μπορούν μία προβίτσα σήμερα μισή ώρα. Μεθαύριο μπορεί να κάνουν μία ώρα. Παρά μεθαύριο δεν το ξέρουν γιατί έχουν το παιδί, θα πάνε στη δουλειά, θα πάνε ταξίδι στο εξωτερικό με τη δουλειά. Αυτά απλώς δεν σου κάνουν. Τελειώσαμε. Έχει τελειώσει, δεν μπορώ πια. Δεν θέλω. Ωραία, και έτσι κι αλλιώς δεν θα σου κάνουν ποτέ. Όταν φεύγεις και αφήνεις τη στρωμένη δουλειά για να το ρισκάρεις στη Γερμανία, μπορεί να ξέρεις τη γλώσσα. Εντάξει, ξέρεις ότι δεν θέλεις τέτοια. Είτε το λες, είτε δεν το λες. Ναι, δεν θέλω. Τώρα πια... Και είναι πια η ώρα να γίνει αυτό. Τέλος. Ωραία. Και εγώ θα να βοηθήσω γιατί υπάρχει μια... Έχεις να κάνει μια παράσταση κατά κάποιο τρόπο που δεν είναι και τίποτα τρομερό εκ πρώτης όψης, αλλά έχεις μια επαφή από ένα άτομο, με ένα άτομο το οποίο είναι τρελαμένο με τη δουλειά του, μέχρι άκρες. Γι' αυτό και είναι διεθνούς κύρους. Δεν γίνεσαι διεθνούς κύρους αν δεν είσαι παθιασμένος. Ναι, ότι είναι. Ναι. Αυτός, με αυτόν τον άνθρωπο, με όλες τις ιδιαιτερότητες που έχει, πιστεύω ότι
Μπορεί και να μπορώ να σε ερωτήσω. Ναι, γιατί στο λέω αυτό. Γιατί αυτός έχει δεν γίνεσαι διεθνούς κύρους. Έτσι. Όχι, έχει δεν γίνεσαι διεθνούς κύρους, το ξέρω. Δηλαδή. Έχεις πάθος. Έχει κόλλημα, ναι, εννοείται ότι έχει κόλλημα. Δεν καταλαβαίνεις από εμπόδια, δεν καταλαβαίνεις από τίποτα. Θα κάνεις αυτό. Αυτό το παθιασμένο είναι απαραίτητο. Και έχουμε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά που θέλει. Το ατάχει πάνω θεμάτων, αλλά έχει και ένα χαρακτήρα που ναι. Είναι... Τι σου τη δίνει πιο πολύ από αυτό το χαρακτήρα. Τι μου τη δίνει. Σε μένα μου τη δίνει περισσότερο, όχι σε αυτόν. Σε μένα μου τη δίνει. Ότι... Πες μου γι' αυτό. Και μόνο το ότι ξέρω ότι θα ανέβω επάνω στη σκηνή για να κάνω πρόθεση φωτισμού, είμαι έτσι να πέσω κάτω και να ξανακλαίω. Γιατί? Έχω πάθει σοκ. Είμαι, πώς να σου πω, από τη χαρά μου. Ναι. Κομπάσω θα πάω να κάνω, ρε, από το... Τώρα... είναι γελίο, ναι, κλαίω, γιατί αυτή τη στιγμή θα πάω να κάνω τον κομπάρσο. Πότε? Πού θα πάω, θα πάω να δω την πρόβα, θα πάω να δω την πρόβα την άλλη Τετάρτη και θα πάω στις 6 να κάνω τον κομπάρσο και εγώ κλαίω και θα πάω να κάνω, όχι επειδή θα πάω να παίξω, τον κομπάρσο στα φώτα θα κάνω. Ναι, ωραία. Τι να σου πω, πώς μπορεί ένας άνθρωπος που είναι έτσι όπως είμαι εγώ τώρα, να κάτσει να μιλήσει σοβαρά, αν μιλήσει. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Που δεν μπορώ και να μιλήσω και καλά. Με πιάνει, τρέμω ολόκληρη. Μα, να δούμε αυτό το τρεμούλα. Για μπες αυτή την τρεμούλα μέσα. Κλείσε τα μάτια σου και νιώσε αυτή την τρεμούλα. Νιώστε την. Αυτή την αναστάτωση. Δεν είναι αναστάτωση. Είναι η ανεπάρκεια που αισθάνομαι. Που δεν μπορώ να τα πω έτσι όπως θα ήθελα να μπορώ να τα πω. Τι να πεις όταν είσαι να είδε δουλειά σου να καθίσεις στην καρέκλα. Ε? Τι να πεις όταν η δουλειά σου είναι να κάτσεις στην καρέκλα. Δεν είναι να κάτσω στην καρέκλα, είναι να είσαι μόνο πάνω σκηνή και οι άλλοι να φωτίζουν εμένα που δεν είναι αυτό που θα είναι ο ηθοποιό. Άλλη ηλικιότητα κι αυτή, τέλος πάντων, για να μην τους γυναικώσω. Τι ηλικιότητα κι αυτή, τέλος πάντων. Δεν πειράζει, λοιπόν. Είναι τόσο, θέλω τόσο πολύ... Να κάνω, επιτέλους, να δουλέψω, να τραγουδήσω, κάτι να κάνω, έστω. Εγώ θέλω αυτό. Που ακόμα και αυτό που είναι το ελάχιστο, είναι πραγματικά το ελάχιστο. Είναι, τι να σου πω, θεωρείται δουλειά της πλάκας, που λέμε. Mm-hmm. Εγώ το κάνω με τρόπο, εντάξει, που δεν είναι, είναι λες και θα πάω αύριο να παίξω. Λες και θα πάω να παίξω, τόσο πολύ. Mm-hmm. Δεν τα ακούω για κακό αυτό, για καλό τα ακούω, ξέρετε. Ναι, αλλά αυτή η συγκίνηση που υπάρχει πίσω από αυτό το πράγμα, θεωρώ ότι με εμποδίζει. Για να δούμε σε το εμποδίζει, για κάτσε να νιώσεις αυτή τη συγκίνηση που υπάρχει πίσω από αυτό το πράγμα. Αυτή η αγωνία που έχω και αυτή η ανάγκη που έχω να μην κοιπάνω και η χαρά που υπάρχει. Είμαι σίγουρος ότι αυτά είναι για να τα χαλάσω, ακόμα και η αγωνία. Δηλαδή, νομίζω σε κινητοποιούν αυτά τα πράγματα και είναι καλό γιατί δεν ξέρω. Ναι, με κινητοποιούν να αρπάξω καμιά ώρα καμιά καρέκλα και να τη φάω στο κεφάλι κανενό. Και τόσο πολύ να κινητοποιούν. Όταν βλέπω, ας πούμε, τον άλλον επάνω στη σκηνή να είναι. Άντε και να. Κινητοποιούν να πα γιατί είχα δύο ήδη. Ε? Σε κινητοποιούν να πα γιατί ήδη έχει χάσει δύο από τι τρει. Δεν έχω χάσει, απλά είπα ότι δεν θα μπορούσα να τις κάνω. Τώρα την άλλη... Έχασες δύο από τις τρεις. Άσε το δεν ή. Έχουν γίνει ακόμα αυτές οι πρόβες. Οι άλλες δύο. Δεν έχουν γίνει. Θα γίνουν. Οι πρόβες είναι 6, 7 και 8. Και εγώ τους είπα ότι μπορώ να συμμετάσχω μόνο στις 6. Αλλά την άλλη Τετάρτη που θα πάω εκεί, θα τους πω ότι άμα θέλουν, επειδή άλλαξε το πρόγραμμα της δουλειάς μου. Γιατί να μην το πεις και από τώρα. Μπορεί να κάτσω και να το γράψω από τώρα. Θα το πω από τώρα. Γιατί να μην το πεις από τώρα. Από τώρα. Και να αφήσεις τις πιθανότητες στα χέρια αλλού. Δεν το κανονίζει αυτός, το κανονίζει μια... Α, δεν έχει σχέση. Τι τώρα, θεωρώ ότι επενδύω πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. Ποιο? Έχεις κάτι άλλο να επενδύσεις τώρα? Όχι, δεν έχω. Παρά το μας.
Αλλά θα τον δίνω, το καταλαβαίνεις αυτό. Έτσι. Θα δίνω τον άνθρωπο, θα φάω ένα ζωντανό, το καταλαβαίνεις. Θα αρπάξω κανένα πάνω από τη σκηνή και θα τον πετάξω κάτω. Αυτό είναι το θέμα μου. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Γιατί τόσο πολύ ένταση? Γιατί έχει να κάνει σε σχέση με τη δουλειά, ότι η ενέργεια αυξάνεται μέρα με τη μέρα, ότι από τη γύμναση η ενέργεια γίνεται όλο και μεγαλύτερη, ότι εγώ διαβάζω και ετοιμάζομαι και μελετάω. Παράσταση δεν υπάρχει για να κάνω, για να να κάνω πρόβες κάπως αυτό το πράγμα, να. Γιατί οι πρόβες, το καλό που έχουν είναι ότι από τη μία καταναλώνεις ενέργεια, από την άλλη η ενέργεια αντιμαζεύεται, ρε παιδί μου. Και είμαι. Το μόνο που έχω να κάνω είναι να πηγαίνω στα McDonald's και να κάθομαι στο σπίτι και να σκούμε. Αυτό κάνω. Εντάξει. Δεν θέλω να μιλήσω σε κανέναν, δεν θέλω να έχω καμία επαφή, γιατί είμαι σε μια κατάσταση πραγματικά, δηλαδή... Έχω αρχίσει να μπαίνω σε ένα... και δεν ξέρω τι θα κάνω. Αλήθεια λέω. Τι θα κάνω. Σε 3 μήνες, δηλαδή, που θα τελειώσει το συμβόλαιο, θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Θα δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Γιατί τώρα είναι τώρα τα πράγματα. Τώρα τα πράγματα. Άντε να δω ποιον θα δαγκώσω εκεί πέρα. Γιατί θα δαγκώσω κάποιον, ναι. Έτσι όπως πάει το πράγμα. Ναι, ο κορίτσι είσαι, κάποιον θα δαγκώσω. Θα κάνω και τη συστημική εδώ μεταξύ την άλλη Τρίτη και από τη μία. Προσδοκώ πάρα πολλά, από την άλλη φοβάμαι, δεν ξέρω. Έχει πολλή ενέργεια. Λογικά θα δουλέψει η συστημική, αλλά έχει μια ιδιαιτερότητα η συστημική. Πρέπει να είσαι ανοιχτή στο να δεις τα πράγματα και αλλιώς. Ακόμα και με τρόπους που δεν σε συμφέρουν. Θα το κάνω αυτό. Γίνεται. Δηλαδή, σου λέω ένα δικό μου παράδειγμα. Αν η συστημική εμένα βγάλει ότι πρέπει να πλακώσει το ξύλο αυτό, κανονικά πρέπει να δίνω αυτό. Ένα παράδειγμα, έτσι. Εγώ θα κάνω πίσω. Κατάλαβες τι γίνεται. Έχω ένα όπα εκεί. Εγώ το θέμα μου είναι ότι ας πούμε να... Να δίνω τον κόσμο, έτσι. Δεν είναι το δίνω τον κόσμο, αλλά αυτό που θα βγάλει, έτσι, πρέπει να μπορώ να δεχτώ ότι τα πράγματα είναι έτσι και έχω διάφορα όπα μέσα σε αυτό. Και έχεις ένα... Δεν το κάνω, δεν θα το κάνω. Ας πούμε... Έχω μπλοκαρίσματα εσωτερικά σε πολλά πράγματα και σου λέει ένα εύκολο και απλό να δίνω κάποιον. Α, εγώ σε αυτό δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μπράβο, μπορεί να έχει κάτι άλλο. Εγώ κάτι θα... Γι' αυτό σου λέω τώρα, δεν ξέρω τι θα δω. Έχει κάτι γίνεται και θα δεις πως θα εξελιχθεί. Δεν αμαντεύουμε τώρα, μην το ζαλίσουμε, θα δούμε. Άστο. Απλά, ας πούμε αυτό που έκανε... Και θα πας το... Πότε θα πας εκείνη και το διαβόητη παρουσίαση? Στις 29 είναι η συστημική, στις 30 θα πάω να δω την πρόβα τους. Αυτό δεν είναι υποχρεωτικό από μένα. Εγώ το ζήτησα. Ναι. Να δω την πρόβα για να ξέρω τι γίνεται. Ωραία, εντάξει. Μια χαρά είναι λοιπόν. Και μετά, εντάξει, μια χαρά πάμε. Και μετά από 6 με 7 μέρες θα πάω να κάνω την πρώτη πρόβα φωτισμού και θα γράψω σήμερα και το mail ότι άλλαξε το πρόγραμμα της δουλειάς μου και... Μπορώ να είμαι και στο επόμενο, αν θέλετε. Εντάξει. Α, δούμε. Πάμε τώρα. Πώς νιώθεις τώρα? Απ' τη μία, σήμερα το διασκέδασα αρκετά με τον μπλουζάκι. Για κάτσε να το δούμε λίγο. Για βγάλε το να δούμε και πόσες φορές το μπλουζάκι. Τι λες, το διασκέδασα. Στην αρχή σκεφτόμουν να το βάλω έτσι, ναι. Κανονικά, ρε παιδί μου, ευθεία. Μετά σκεφτόμουν να το βάλω εδώ. Ναι. Και μετά σκέφτηκα την κατεύθυνση που έχουν συνήθως που φοράνε στην κορδέλα στα καλυστία. Είναι και φεμινιστικό αστείο. Δεν καταλάβα. Καλό. Άντε να το πιέσω, το πιάσει αυτό. Ωραία, να το φοράς εκεί που θα πας. Εννοείται ότι θα το φορέσω εκεί που θα πάω. Αυτό είναι ο στόχος. Στην πρόβα, ώστε να μην μπορεί να λέει ότι δεν ξέρει το όνομά σου. Εννοείται ότι αυτό είναι ο στόχος. Αλλά το θέμα είναι ότι... Πολύ θα ψηθώ για να το κάνω, αλλά θα το κάνω. Πολύ χαίρομαι για αυτό το στόχο. Με κάτω από τα συγκεκριμένα στοιχεία και με το συγκεκριμένο, ο οποίος παριστάνει δεν σε ξέρει, αλλά έχει και την ταμπέλα με το όνομά σου. Πολύ καλή ιδέα, ε. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει ο τρόπος. Γι' αυτό σου λέω, κάποιος θα φάει ξύλο σε αυτήν την περίπτωση. Και θα είναι μάλλον αυτός. Αλλά τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα φάει ξύλο αυτός. Θέλω να πεις πώς νιώθεις που τα πράγματα είναι έτσι. Δεν έχει γίνει ακόμα αυτό ή οτιδήποτε. Και ακλώσεις... Έχω πολύ μεγάλες προσδοκίες και ελπίδες. Ξέρω ότι έχεις πολλές εργασίες. Πες μου πώς νιώθεις.
αγωνία, φόβο ότι θα απαγοητευτώ. Α, όμως θα το απαγοητευτώ. Ο φόβος απογοήτευσης. Όχι, εντάξει. Άλλο. Από τη μία, από την άλλη όμως, και την είσοδο μου στη Λυρική την είχα κάνει πάλι με ένα λίγο παράξενο τρόπο. Είχα πάει και κάνει μια τρελή ακρόαση. Και με πήρανε, ήταν όμως ακρόαση. Δεν ήταν αυτό που είναι τώρα. Μας πειράζει. Δηλαδή, εγώ παίζω με ακόμα λιγότερες πιθανότητες τώρα. Εγώ παίζω αυτή τη στιγμή με το 0,0001. Αυτό έχουμε. Αυτό έχουμε, σε αυτό βασιζόμαστε. Το παίζω όμως, δεν έχει σημασία. Ξέρεις, όλοι, άμα διαβάζει για πετυχημένους εκατομμυριούχους, αλλά και πετυχημένο άνθρωπο όπως ο Κοκοσανέλη, δεν ξέρω τι άλλο, το κοινό χαρακτηριστικό είχαν φτάσει στον απόλυτο πάτο, που δεν έχει φτάσει ακόμα, να μην σου πω δυστυχώς. Αλλά μπορεί εγώ να σε βοηθάω και να σε εμποδίζω να φτάσει στον απόλυτο πόντα και προχωρήσανε. Έχει σημασία. Δηλαδή, ναι. Άμα σκεφτείς ότι αυτή τη στιγμή χρειάζομαι, άμα βάλεις στο σπίτι στην Πάτρα και εδώ με μια βλακία που έχω κάνει με μια κάρτα, με την κάρτα υγείας και που έπρεπε να έχω συμπληρώσει μια φόρμουλα και εγώ δεν τη συμπλήρωσα και αυτοί με χρεώσανε με την, δεν ξέρω κι εγώ με ποιο κατά το μήνα με την κάρτα υγείας που κανονικά είναι 600 ευρώ και τους χωστάω λένε για το 2000, για 1,5 χρόνο 10.000 ευρώ, τα οποία εγώ δεν έχω να σου δώσω, αν βάλεις ότι χρωστάω αυτή τη στιγμή... Αυτό επήγει κιόλας, έτσι, να το κανονίσεις. Ναι, τώρα έχουμε ξεκινήσει τα γράμματα. Τους έστειλα γράμμα ότι κάνω ένσταση. Δεν είναι αυτή η δουλειά, εντάξει, θα το δούμε. Έτσι, οπότε καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα έχουν αρχίσει να σφίγγουν πολύ άγρια οικονομικά. Καλό μου κάνει αυτό. Καλό σου κάνει αυτό, εμένα να δεις πόσο μου κάνει. Γι' αυτό σου λέω κάποιον θα δαγκώσω εκεί μέσα και μάλλον θα είναι αυτός. Έχει και σκύλο και έχει ένα βρωμό σκύλο, ένα σπακόκι σπανιέλ, το οποίο θέλω να το αρπάξω και να του δώσω μια κλωτσά, να το στείλω να σου γαρίσει. Εντάξει, αλλά σου λέω ότι και το ξέρεις νομίζω ότι οι μεγάλες επιτυχίες έρχονται μετά από απίστευτη αποτυχία και ο άλλος προχωράει. Δηλαδή παρατάει όλες τις ελπίδες και προχωράει παρόλα αυτά. Θέλω να τις παρατήσω τις ελπίδες, να πάω εκεί και να μην έχω καμία ελπίδα. Πόσες έχεις τώρα? Πόσες ελπίδες έχω? Α, καλά, εγώ έχω ήδη πάρει ρόλο, παίζω, τραγουδά. Δεν με πειράζει. Με λατρεύει. Δεν με πειράζει η πίστη. Δεν πειράζει η πίστη. Η πίστη κάνει ό,τι θέλεις. Αν πιστεύεις ότι θέλεις, συμπεριβολούν και το αυτούς. Εμένα με πειράζει να έχεις ελπίδες. Οι ελπίδες είναι διαφορετικό πράγμα. Έχω ελπίδες. Αυτές είναι οι ελπίδες μου. Και αυτό δεν θέλω. Yes. Δεν θέλω να τις έχω αυτές τις ελπίδες. Δεν τις θέλω. Αυτές οι ελπίδες... Τι ελπίδες είναι αυτές? Αυτές που σου περιέγραψα. Σου λέω ελπίζω ότι θα γίνει ένα θαύμα και θα με πάρει. Ότι με κάποιο τρόπο εγώ θα δεν ξέρω. Θα γίνει κάτι, θα τραγουδήσω. Ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Θα πέσω από την καρέκλα και θα πετάξω μία νότα, θα σπάσω δύο τις προβόλεις και θα σιγάσουμε. Ναι, καλά, καλά. Κάτι τέτοια. Και αυτό δεν θέλω. Αυτό το ξέρω ότι με χαλάει. Αυτό δεν με βοηθάει. Ωραία. Άλλο την ελπίδα που έγινε μέχρι τώρα. Παρόλο την ελπίδα που ένιωθα μέχρι τώρα. Ότι κάτι θα γίνει. Θα πετάξω μια νότα και θα σπάσω τις προβολές και θα σιγάσουμε. Θα πετάξω μια νότα και θα. Πόσο το θέλω αυτό να φανταστείς και θα σπάσω τις προβολές και θα σιγάσουμε. Εγώ τον αγαπάω τον εαυτό μου και τον δέχομαι έτσι όπως είναι. Παρόλο την ελπίδα που ένιωθα μέχρι τώρα. Θα πετάξω μια νότα και θα σπάσω τις προβολές και θα σιγάσουμε. Τον αγαπάω τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Αυτή την ελπίδα. Τον αγαπάω τον εαυτό μου και τον δέχομαι έτσι όπως είναι, με αυτήν την ελπίδα. Παρόλη την ελπίδα που ένιωθα μέχρι τώρα. Θα πετάξω μια νότα και θα σπάσω τους προβολείς και θα ησυχάσουμε. Αγαπάω τον εαυτό μου έτσι όπως είναι. Εγώ τον αγαπάω τον εαυτό μου και τον δέχομαι έτσι όπως είναι. Και τον δέχομαι. Αυτή την ελπίδα. Και τον δέχομαι έτσι όπως είναι. Και τον δέχομαι έτσι όπως είναι με αυτή την ελπίδα. Και λέω να την παρατήσω αυτήν την ελπίδα ότι θα γίνει κάτι, θα πετάξω μια νότα και θα σπάσω στο πόδι. Τένις. Ε. Γιατί είμαι ένας παίκτης του τένις. Που παίζει τένις. Ελπίζει. Και την ώρα που παίζει τένις, ελπίζει για να δω τι ελπίζω. Θα κάνει το super strike, ξέρω εγώ. Να κάνει το super strike. Θα κάνει τον άσο, το super.
να κάνει το άσο. Όλοι και θα το γράφουν για χρόνια για αυτόν τον άσο που έκανε. Τι? Και θα μιλάνε για χρόνια για αυτόν τον άσο. Θα μιλάνε όλοι για χρόνια για αυτόν τον άσο που έκανε. Είναι λάθος μεγάλο. Λάθος μεγάλο. Γιατί αυτό πρέπει να κάνει. Γιατί αυτό πρέπει να κάνει. Δεν είναι το να ελπίζει ότι θα κάνει το σούπερ χτύπημα. Δεν είναι το να ελπίζει ότι θα κάνει το σούπερ χτύπημα. Ένα μοναδικό πράγμα. Χρειάζεται ένα μοναδικό πράγμα. Τι? Να παρατηρεί που είναι η μπάλα. Να παρατηρεί που είναι η μπάλα. Στην δική μου περίπτωση τι χρειάζεται? Να παρατηρεί την μπάλα. Να παρατηρεί την μπάλα, να την παρατηρώ. Κατάλαβες πώς είναι? Ναι. Όχι να λες τι θα γίνει άμα εγώ τσιρίξω, αν φωνάξω, αν πέσω και ουρλιάξω. Όχι να λέω τι θα γίνω άμα εγώ τσιρίξω, αν φωνάξω, αν πέσω, αν ουρλιάξω. Ε? Να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Και να αφήσω αυτές τις ελπίδες για κανέναν άλλον. Και να αφήσω αυτές τις ελπίδες για κανέναν άλλον. Ένα γκάρο κακομύριδες έχω δει να ελπίζουν. Δεν δουλεύει το ρημάδι. Έχω δει έναν γκάρο κακομύριδες να ελπίζουν. Δεν δουλεύει. Και δεν είναι κάτι το οποίο είναι στατιστικά, δηλαδή. Παίρνουμε λαχείο. Και δεν είναι κάτι το οποίο είναι στατιστικά, δηλαδή παίρνουμε λαχείο. Και κάποιοι κερδίζουν. Και κάποιοι κερδίζουν. Δεν παίζει, απλώς δεν παίζει. Αυτοί που ελπίζουν χάνουν. Αυτοί που ελπίζουν χάνουν. Δεν παίζει. Δεν παίζει, αυτοί που ελπίζουν χάνουν. Αυτοί που πιστεύουν ακράδαντα ότι θα τα καταφέρουν. Αυτοί που πιστεύουν ακράδαντα ότι θα τα καταφέρουν. Χωρίς καμιά ελπίδα. Χωρίς καμιά ελπίδα. Γιατί αυτό είναι πίστη, δεν περιλαμβάνει ελπίδα η πίστη. Γιατί αυτό είναι πίστη, δεν περιλαμβάνει ελπίδα. Και επίσης αυτοί που πιστεύουν ακράδαντα δεν τα καταφέρουν. Και επίσης αυτοί που πιστεύουν ακράδαντα ότι δεν θα τα καταφέρουν. Αλλά προχωράνε. Αλλά προχωράνε. Αυτό το δύο ίδιοι ανθρώπων. Αυτά τα δύο ίδιοι ανθρώπων προχωράνε και πετυχαίνουν. Και λέω να αφήσω αυτή την ελπίδα. Και λέω λοιπόν να αφήσω αυτή την ελπίδα. Ότι θα τα καταφέρω. Ότι θα τα καταφέρω, θα πετάξω μία νότα και θα σπάσω τις προβολές και θα ησυχάσουμε. Θα τα σπάσω όλα. Θα τα σπάσω όλα. Και να δούμε πώς είναι καλύτερα έτσι. Και να δούμε πώς είναι καλύτερα έτσι. Δύο πιθανότητες υπάρχουν, άμα την αφήσω την ελπίδα. Δύο πιθανότητες υπάρχουν, άμα την αφήσω αυτήν την ελπίδα. Ή θα είμαι ήσυχη ότι θα το κάνω. Ή θα είμαι σίγουρη ότι θα το κάνω. Και ήσυχη που θα το κάνω. Και ήσυχη που θα το κάνω. Η ελπίδα περιλαμβάνει την αφισβήτηση του αποτελέσματος. Γιατί η ελπίδα περιλαμβάνει την αφισβήτηση του αποτελέσματος. Ή θα είμαι ήσυχη που θα το κάνω. Θα είμαι ήσυχη που θα το κάνω γιατί είμαι απόλυτα σίγουρη. Γιατί είμαι απόλυτα σίγουρη. Οπότε θα ηρεμήσω και δεν θα έχω τίποτα να βρίζω τον Κώστα. Οπότε θα ηρεμήσω και δεν θα έχω τίποτα να βρίζω τον Κώστα. Θα περάσω και καλά στον δρόμο. Και θα περάσω και καλά στη διαδρομή. Γιατί θα περνάω να κάνω, να απολαύσω κάτι εξαιρετικό που θα γίνει σε μένα. Ναι. Γιατί θα απολαύσω κάτι εξαιρετικό που θα γίνει σε μένα, ναι. Και η άλλη πιθανότητα να είμαι σίγουρη ότι αποκλείεται να γίνει τίποτα. Και η άλλη πιθανότητα είναι να είμαι σίγουρη ότι αποκλείεται να γίνει τίποτα. Και εγώ να πάω παρόλα αυτά. Και εγώ να πάω παρόλα αυτά. Είναι μεγάλη διαφορά. Είναι μεγάλη διαφορά. Πρώτον, δεν θα πάω ήρεμη. Πρώτον θα πάω ήρεμη. Δεύτερον, δεν θα πρίζω τον Κώστα όλη αυτή τη βδομάδα που περιμένω. Δεύτερον, δεν θα πρίζω τον Κώστα όλη αυτή τη βδομάδα που περιμένω. Αφού είμαι σίγουρη ότι αποκλείεται. Αφού είμαι σίγουρη ότι αποκλείεται και θα είμαι καλό κέφι. Θα είμαι καλό κέφι. Και θα έχω καλύτερες πιθανότητες να βλέπω που είναι η ρημάδα η μπάλα. Και θα έχω καλύτερες πιθανότητες να βλέπω που είναι η ρημάδα η μπάλα. Από το να ελπίζω ότι θα γίνει έτσι, αλλιώς και τέτοια. Από το να ελπίζω ότι θα γίνει έτσι, αλλιώς και τέτοια. Και εντάξει, κρατάω για μένα το δικαίωμα να τη φέρω πίσω αυτή την ελπίδα. Και παίρνω για μένα, κρατάω για μένα το δικαίωμα να τη φέρω πίσω αυτή την ελπίδα, το τουλάχιστον αυτή την έχω αφήσει. Ναι, δικιά μου είναι ότι θέλω δικιά. Δικιά μου είναι ότι θέλω δικιά. Αλλά εγώ ελπίζω ότι θα γίνουν όλα όπως θα θέλω. Αλλά εγώ ελπίζω ότι... Θα γίνουν όλα όπως θα θέλω. Θα γίνουν όλα όπως θα θέλω. Αυτή την ελπίδα δηλαδή. Ότι... Έχω αυτή την ελπίδα δηλαδή, θα γίνουν όλα όπως θα θέλω. Θα βγάλω μια στριγλιά και θα πάρω... Θα βγάλω μια νότα, μια κορώνα, θα τα σπάσω όλα και θα ησυχάσω. Αυτή την ελπίδα νιώθω. Έχω αυτή την ελπίδα, ρε παιδί μου. Θα γλιστρήσω και θα βγάλω μια στριγλιά. Ότι θα γλιστρήσω και θα βγάλω μια στριγλιά και θα ησυχάσουμε. Έχω αυτή την ελπίδα. Έχω αυτή την ελπίδα. Ελπίζω αυτό το πράγμα. Ελπίζω αυτό το πράγμα. Μια στριγλιά και θα ησυχάσουμε. Ότι θα βγάλω μια στριγλιά και θα ησυχάσουμε. Έχω αυτή την ελπίδα. Θα βγάλω μια στριγλιά και θα ησυχάσουμε. Έχω αυτή την ελπίδα. Θα βγάλω μια στριγλιά και θα ησυχάσουμε. Βέβαια μπορεί να ησυχάσουμε γιατί έσπασε και τα πόδι. Να ησυχάσουμε γιατί μπορεί να σπάσει και τα πόδι. Το ίδιο αποτέλεσμα έχει. Το ίδιο αποτέλεσμα είναι. Και μου φαίνεται να τα αφήνουμε αυτό καλύτερα. Και μου φαίνεται ότι είναι καλύτερα να την αφήσω αυτή την ελπίδα. Γιατί περιλαμβάνει πράγματα που μπορεί να μην είναι συμφέροντα για μένα. Γιατί περιλαμβάνει πράγματα που μπορεί να μην είναι συμφέροντα για μένα.
Εντάξει, και να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα να αφήσω την αυτή την ελπίδα. Και να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα να αφήσω αυτή την ελπίδα. Να δω πώς είναι αυτή την ελπίδα. Να δω πώς είναι, ρε παιδί μου. Χωρίς αυτή την ελπίδα. Χωρίς αυτή την ελπίδα. Αλλά εγώ ελπίζω. Αλλά εγώ ελπίζω παρόλα αυτά. Και αυτή η μέρα θα γίνει κάτι εξαιρετικό. Ότι αυτή τη μέρα θα γίνει κάτι εξαιρετικό. Έχω αυτή την ελπίδα. Έχω αυτή την ελπίδα. Ότι αυτή τη μέρα θα γίνει κάτι εξαιρετικό. Θα με πάρουν για τη δουλειά που θέλω. Έχω αυτή την ελπίδα. Θα με πάρουν για τη δουλειά που θέλουν. Είναι αρκετά περίπου και θέλω δύο ρόλους και βοηθώ σκηνοθέτες και σκηνοθέτες συγχρόνως. Τα οποία είναι αρκετά περίπου και γιατί θέλω να πρωταγωνιστήσω και να έχω και το σκηνοθέτη και να έχω. Ναι, όλα τα θέλω αυτά. Έτσι. Όλα τα θέλω. Αρκετά περίπου. Είναι αρκετά περίπου και ακριβή για να λέμε. Θα γίνουν έτσι επειδή θα γλιστρήσω. Και εγώ ελπίζω θα γίνουν όλα έτσι επειδή θα γλιστρήσω. Μπορώ να γλιστρήσω και να βγάλω στριγκιά και να σπάσω τις προβολές. Παρεπιπτόντως μπορεί να γλιστρήσω να. Παρεπιπτόντως μπορεί να γλιστρήσω και να βγάλω καμιά στριγκιά και να σπάσω κανένα προβολέα. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει επειδή έπεσα πάνω στο προβολέα. Γίνει επειδή έπεσα πάνω στο προβολέα κάτι. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί τρόποι. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί τρόποι. Δεν θα αφήσω αυτή την ελπίδα. Πας και ηρεμήσουμε λιγάκι. Εγώ λοιπόν λέω να παρατήσω αυτή την ελπίδα. Πας και ηρεμήσουμε λιγάκι. Αν την μπάλα τουλάχιστον δεν θα πέσω πάνω σε προβολέα. Γιατί άμα βλέπουν την μπάλα, τουλάχιστον δεν θα πέσω πάνω σε προβολέα. Και είναι κάτι κι αυτό. Και είναι κάτι κι αυτό. Και εγώ έχω αυτή την ελπίδα. Και εγώ έχω αυτή την ελπίδα. Ελπίζω αυτό το πράγμα θα γίνει. Ελπίζω αυτό το πράγμα. Ελπίζω ότι θα με πάρουν στη δουλειά. Ελπίζω ότι θα με πάρουν στη δουλειά. Ελπίζω ότι θα με πάρουν στη δουλειά επειδή αυτή τη μέρα θα συμβεί κάτι εξαιρετικό. Επειδή αυτή τη μέρα θα συμβεί κάτι εξαιρετικό. Επειδή αυτή τη μέρα θα συμβεί κάτι εξαιρετικό. Δεν συμβεί τίποτα εξαιρετικό, πάλι σε παίρνουν στη δουλειά. Πάλι με άμα δεν συμβεί τίποτα εσωτερικό. Άμα δεν συμβεί κάτι εξαιρετικό, πάλι σε παίρνουν στη δουλειά. Να μην στηρίζουμε στο να συμβεί κάτι εξωτερικό. Γιατί να μην στηρίζουμε στο να συμβεί κάτι εξαιρετικό. Γιατί μπορώ να το υπονομεύσω έτσι. Γιατί μπορώ να το υπονομεύσω. Να γίνει το εξαιρετικό και να μην είναι οπωσδήποτε θετικό. Να γίνει το εξαιρετικό και να μην είναι οπωσδήποτε θετικό. Λέω να την αφήσω αυτή την ελπίδα. Και λέω να την αφήσω αυτή την ελπίδα. Να χωρίς την ελπίδα όμως. Να δω πώς είναι χωρίς την ελπίδα. Θα τραγουδήσουμε έτσι. Καλά, εντάξει, ελπίδα. Η ελπίδα ότι θα πετάξω μία κορώνα, θα σπάσω τις προβολές και θα ησυχάσω. Έχω αυτή την ελπίδα. Έχω αυτή την ελπίδα. Ελπίζω ότι θα ησυχάσουμε. Ελπίζω ότι θα ησυχάσουμε. Έχω αυτή την ελπίδα θα ησυχάσουμε. Έχω αυτή την ελπίδα, θα ησυχάσουμε. Αλλά για δούμε το σκηνικό. Εντάξει, σπήρεις την κορώνα, σπάσεις τις προβολές και εσύ. Αλλά για δούμε το σκηνικό. Εντάξει, ρίχνω την κορώνα, σπάσω τις προβολές και. Ωραία. Εκείνη και τη στιγμή έχει μια σημασία. Είσαι χαλαρή που έσπασε τις προβολείς. Επιτέλους, μια φορά στη ζωή μου έσπασα τις προβολείς. Τι ωραία, μπράβο, δοξάστενα. Το δεύτερο. Πες το. Τι από τα δύο θα γίνει. Εκείνη τη στιγμή είμαι χαλαρής που έσπασα τις προβολείς. Ή λέω, α, τι ωραία, επιτέλους, μια φορά στη ζωή μου έσπασα τις προβολείς με τη φωνή μου, δοξάστενα. Είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Το χαλαρό είναι ότι είναι κάτι που το έχω. Το χαλαρό είναι κάτι που. Το χαλαρό είναι ότι είναι κάτι που το έχω. Είναι διαφορετικό από το πανηγυρίζω γιατί έπεσε περίπου σαν κάτω. Είναι διαφορετικό από το πανηγυρίζω γιατί συνέβη κάτι εξαιρετικό. Γιατί δείχνω ότι είναι κάτι ακραίο για μένα. Γιατί δείχνω ότι είναι κάτι ακραίο για μένα. Και παίζει η ελπίδα πολύ εδώ πάνω. Και παίζει η ελπίδα πολύ εδώ πάνω. Και άμα αφήσω την ελπίδα. Και άμα αφήσω την ελπίδα. Ίσως είναι πιο χαλαρή. Ίσως είναι πιο χαλαρή. Και αυτό είναι που φαίνεται να είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό που φαίνεται ότι είναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, είμαι χαλαρή. Ένα αθλητή που κάνει κάποιο εξαιρετικό ρεκόρ. Άλλο να δεις έναν αθλητή που κάνει. Άλλο να δεις έναν αθλητή ο οποίος κάνει κάποιο εξαιρετικό ρεκόρ. Κάνει και το ξέρει ότι το είχε έτσι κι αλλιώς. Και το κάνει και γιατί το ξέρει ότι το είχε έτσι κι αλλιώς. Φαίνονταν στις προπονήσεις που λέμε. Ναι, και άλλο να τρελαίνεται από τη χαρά του επειδή έφτασε κάτι το ακραίο. Και άλλο να τρελαίνεται από τη χαρά του επειδή έφτασε κάτι το ακραίο. Λοιπόν, τις απαιτήσει επάνω του. Ποιο προπονητή θα επενδύσει επάνω του, αφού. Ποιο προπονητή θα επενδύσει επάνω του. Έδειξε την άκρη του, είσαι δυνατόν ικανοτήτων του. Αφού άγγιξε την άκρη των ικανοτήτων του. Τι να στηρίξει πάνω σε αυτό. Τι να στηρίξει λοιπόν πάνω σε αυτό. Θα είναι ξυπασμένο τώρα. Άσε που θα είναι και ξυπασμένο τώρα. Άσε που θα είναι και ξυπασμένο τώρα καλά γιατί και τι έγινε. Ελπίζω ότι θα σπάσω του προβολή με την. Και εγώ ελπίζω ότι θα γίνει κάτι και θα σπάσω κανένα προβολέα με τη φωνή μου και με τι κορώνε μου. Και έχω αυτή την ελπίδα. Και έχω αυτή την ελπίδα. Ότι θα γίνει κάτι. Ότι θα γίνει κάτι, κάτι το εξαιρετικό. Παρεμπιπτόντως έχουμε να κάνουμε κάτι που δεν εξαρτιέται από μένα. Ναι. Παρεμπιπτόντως έχουμε να κάνουμε κάτι που δεν εξαρτιέται από μένα. Ναι. Θα γίνει κάτι, δεν λέμε θα κάνω αυτό. Θα γίνει κάτι, δεν λέμε θα κάνω αυτό. Που σημαίνει ότι κάτι που δεν εξαρτιέται από μένα.
Που σημαίνει ότι είναι κάτι που δεν εξαρτάται από μένα. Άρα κάτι στο οποίο δεν έχω τον έλεγχο. Άρα είναι κάτι στο οποίο δεν έχω τον έλεγχο. Το μάτι αυτό πολύ. Και αυτό δεν μου γεμίζει εμένα το μάτι πολύ. Είναι το στυλ μου βέβαια έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι και το στυλ μου βέβαια έτσι. Αρλούμπες. Ε? Απλά λέω αρλούμπες τόση ώρα. Απλά λέω αρλούμπες. Γιατί εγώ θέλω να έχω τον έλεγχο. Γιατί εγώ θέλω να έχω τον έλεγχο. Να γίνει κάτι που... Γιατί να γίνει κάτι που... Που οτιδήποτε να αυτό που θα γίνει από κάποιον άλλο παράγοντα. Που οτιδήποτε να είναι αυτό που θα γίνει από κάποιον άλλο παράγοντα. Δεν είναι ακριβώς αυτό που γουστάρω στη ζωή μου να γίνει. Δεν είναι ακριβώς αυτό που γουστάρω στη ζωή μου. Και επειδή δεν είναι αυτό που γουστάρω, απίθανο να το εκμεταλλευτώ. Και επειδή δεν είναι αυτό που γουστάρω, απίθανο να το εκμεταλλευτώ. Αλλά εγώ εξακολουθώ να ελπίζω. Ότι θα... Αλλά εγώ εξακολουθώ να ελπίζω. Κάτι θα γίνει. Ότι κάτι θα γίνει. Θα γίνει κάτι, μέρα κάτι το εξαιρετικό. Και θα σπάσω με τη φωνή μου τη προβολή. Και θα σπάσω με τη φωνή μου τη προβολή. Την ελπίδα. Θα σπάσω τη προβολή. Έχω αυτή την ελπίδα ότι θα σπάσω με τη φωνή μου τη προβολή. Από το ματέχω αυτή την ελπίδα. Θα σπάσω... Έχω αυτή την ελπίδα ότι θα σπάσω με τη φωνή μου τη προβολή. Κατά από το ματέχω την ελπίδα ότι θα σπάσω με τη φωνή μου τη προβολή. Έχω την ελπίδα ότι θα σπάσω με τη φωνή μου τη προβολή. Από τη μητέχω την ελπίδα θα σπάσω με τη φωνή μου τη προβολή. Έχω την ελπίδα θα σπάσω με τη φωνή μου τη προβολή. Ελπίζω ότι θα σπάσω με τη φωνή μου. Θα σπάσω με τη φωνή μου τη προβολή. Ασχάλη, ελπίζω ότι θα φτάσει, θα χάσω με τη... Ελπίζω ότι θα σπάσω με τη φωνή μου τη προβολή. Ελπίζω ότι θα σπάσω με τη φωνή μου τη προβολή. Ελπίζω ότι θα σπάσω με τη φωνή μου τη προβολή. Μύριο δάχτυλο, συγχωρώ του γονεί μου. Συγχωρώ του γονεί μου. Και το σκηνοθέτη. Και, το, και το, τον καλλιτεχνικό διευθυντή τη όπερα. Καλλιτεχνικό διευθυντή τη όπερα. Για ό,τι έκαναν μέχρι τώρα. Θα συντηρώ εγώ. Για να κάθομαι εγώ να συντηρώ και να έχω αυτή την ελπίδα. Σπάσω με τη φωνή μου τη προβολή. Εκείνη τη μέρα θα συμβεί κάτι εξαιρετικό και θα σπάσω με τη φωνή μου τη προβολή. Ξέρω τι κάνω το καλύτερο μπορούσα. Ξέρω τι κάνω το καλύτερο μπορούσα ή κάνω το καλύτερο μπορούσα. Με τα μυαλά που κουβαλάνε που δεν είναι και πολλά. Για τον εαυτό μου το συγχωρώ. Για τον εαυτό μου το συγχωρώ. Για ό,τι έκανα μέχρι τώρα. Για ό,τι έκανα μέχρι τώρα, για να έχω εγώ και να κάθομαι να συντηρώ αυτή την ελπίδα ότι θα γίνει εκείνη τη μέρα κάτι το εξαιρετικό και θα σπάσω με τη φωνή μου τη προβολή. Ξέρω ότι έκανα το καλύτερο που μπορώ. Ξέρω ότι έκανα το καλύτερο που μπορώ και κάνω το καλύτερο που μπορούσα με τα μυαλά που βαλάω που δεν είναι και πολλά. Κάπου 1,5 χρόνου παιδιού. Κάπου εκεί πέρα. Κάτω αριστερά τα μάτια, παρακαλώ. Κάτω δεξιά τα μάτια. Κύκλου τα μάτια. Ανάποδο κύκλου τα μάτια. Άντε, τραγουδάμε. 40 παλικάρια από τη λί. 1, 2, 3, 4, 5. Από τη λιβάδια όλε μου. Τι βράδυ, έχω ένα πρόβλημα, πρέπει να σου ρίξω τη λάμπα, να τη λυπήθηκα. Κωστάκι! Τι πάντες, πάω να ρίξω μια βουτιέ, μια αδειά. Α, καλό θα ήταν, δεν έχω. Αλλά λέω άστον τώρα. Αλλά λέω άστον, εντάξει. Πώς είσαι τώρα. Ναι, είναι ότι σου λέω, το έχω γενικά αυτό. Δεν πειράζει, πώς είσαι τώρα, πώς το λες το όνομά τώρα. Ποιο ήρεμα. Α, πες μου γι' αυτό. Λιγότερες ελπίδες. Και το αποτέλεσμα. Δεν έχω τόσο λιγότερες ελπίδες, λιγότερες προσδοκίες, οπότε είμαι και πιο σχολάρι, απλά θα πάω να κάνω αυτό που να κάνω και κάτι που θέλω, ρε παιδί, να το διασκεδάσω. Α, μπράβο, πρέπει να υπάρχει και αυτό το θα το διασκεδάσω. Θα το διασκεδάσω. Τα σημαντικά πράγματα πρέπει να παίζει και το θα το διασκεδάσω. Να το διασκεδάσω. Γι' αυτό έφτιαξε τον μπλουζάκι, γιατί θέλω να το διασκεδάσω, κατάλαβα. Αλλά είναι πιο απλά τώρα, αν κατάλαβα κάτι, ναι. Ναι, είναι πιο απλά. Να κόψουμε λίγο γιατί ο χρόνος τρέχει, να το κάνουμε λίγο πιο απλά και να πηγαίνουμε, σαν κανένα παιδάκι. Βουτάς την προσευχή και τη διαβάζεις. Την κλασική προσευχή, all time classic. Περίμενε. Ωραία. Θα πας απλά στο Θεό, κανονικά. Την διαβάζω σε ποιον τώρα όμως. Στο Θεό. Στον ίδιο το Θεό. Να, με, γιατί κακό είναι. Προσευχή, είναι στο Θεό. Πού είναι όμως ο Θεός. Δεν μας ενδιαφέρει. Α. Δεν είναι σε κάποιο συγκεκριμένο σε μένα, σε αυτό. Όχι, όχι, απλώς θα διαβάσει το Θεό. Απλά διαβάζει μια προσευχή, κορίτσι μου. Okay. Επειδή η προσευχή περιλαμβάνει πίστη, εντάξει, δεν χρειάζεται να πιστεύεις κάτι, να σου εξηγήσω έτσι. Θα φύγει περισσότερες ελπίδες.
θα είσαι λίγο πιο, υποθέτω ότι θα είσαι λίγο πιο καλά. Ωραία. Η πρόσεξη είναι προσευχή που δεν ζητάει τίποτα, αν την πρόσεξες την προσευχή. Ναι. Είναι μια απλή εκδήλωση πίστης. Κάποιο άλλο ανθρώπου. Εντάξει. Αυτά. Συγκεκριμένα του, πώς το λένε. Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης. Το Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης. Είναι η πίστη του Αγίου Φραγκίσκου, η οποία ήταν αχλώνητη και κάθετη και δεν περιλάβαινε ελπίδες. Δεν έκανε τις ιστορίες που έκανε αυτός, επειδή έλπιζε ότι υπάρχει Θεός και τέτοια. Ήταν σίγουρος κάθετα. Αυτός, ναι, ήταν λίγο περίεργο. Δεν πειράζει. Δεν το ξέρω ακριβώς, αν δεν είναι η ώρα, γιατί λίγο βιάζομαι. Okay. Απλώς διαβάζεις αυτή την προσευχή. Δεν θα κάνεις κάτι και μετά θα δεις προβλέψεις τα ίδια πράγματα επειδή διάβασα αυτή την προσευχή. Είναι ιδιαίτερη προσευχή για μένα. Ναι. Θα δούμε. Έτσι. Απλώς τη διαβάζεις. Δεν κάνεις κάτι. Ωραία. Εντάξει. Μπορούμε να το κάνουμε λίγο να το σπρώξουμε θεωρώντας ότι είσαι στο θέατρο, εντάξει, και παριστάνεις ότι είσαι ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης. Στο θέατρο. Ναι. Και διαβάζεις αυτή ότι να πείσεις τους θεατές που σου ακούνε και τον ίδιο τον Θεό που το ακούει, που είναι σημαντικό, ότι έτσι είναι τα πράγματα. Προσέξτε, απευθύνεις να πείσεις εκτός από τους θεατές τον Θεό τον ίδιο ότι έτσι είναι τα πράγματα. Δεν το ξέρει, είναι μια πονεμένη ιστορία. Δοκίμασε, πιστεύω θα έχει ένα κλικ διαφορά. Κατάλαβες, προσπαθείς να πείσεις γιατί το να σε φτάσω φωτισμένη, να νιώθεις όλα αυτά τα πράγματα. Να νιώθεις έτσι και να βγάλεις αυτό σαν μια αληθινή κατάσταση. Πάμε μακριά. Δεν είναι της ώρας. Ή αν είναι, θα δούμε. Έτσι. Αλλά το να είναι θεατρικό το οποίο κάνεις αυτό και πείθεις. Έτσι. Σε ένα έργο. Είσαι αυτό είναι το... το Αγίου Φραγκίσκου είναι το κείμενο. Είσαι ο Άγιος Φραγκίσκος. Εντάξει, απευθύνεσαι στον Θεό και παριστάνεις ότι πιστεύεις ακράδαντα ότι ο Θεός υπάρχει. Εντάξει. Συμφώνει και το λες στον Θεό να τα ακούσει αυτά τα πράγματα. Και να πιστεί και αυτός. Okay. Να πιστεί ότι τον βλέπεις έτσι. Ωραία. Αυτό που μέχρι να πιστεί, τι να πιστεί, ας πούμε. Και δεν χρειάζεται τίποτα. Το χαλάμε. Πάμε. Αλλά εντάξει, όπως και να το πιάσει, εμένα μου κάνει. Δεν με νοιάζει πώς θα το πάρεις. Απλώς το λες. Είσαι Άγιος, ύψιστε Θεέ. Είσαι ο Θεός επάνω από τους θεούς. Είσαι ο μόνος που επιτελείς θαύματα. Είσαι ο δυνατός. Είσαι ο μεγάλος. Είσαι ο ύψιστος. Είσαι ο παντοδύναμος. Είσαι ο Άγιος Πατέρας και Βασιλιάς του ουρανού και της γης. Είσαι τριπλός και ένας, ο Κύριος, ο Θεός απάνω από τους θεούς. Είσαι αγαθός, πανάγαθος, το ανώτατο αγαθό, ο ζωντανός και αληθινός Θεός. Είσαι η αγάπη, είσαι η σοφία, είσαι η ταπεινοφροσύνη, είσαι η υπομονή. Είσαι η ομορφιά, είσαι η βεβαιότητα, είσαι η ειρήνη και η χαρά. Είσαι η ελπίδα μου, είσαι η δικαιοσύνη, είσαι όλος μου ο πλούτος. Είσαι η γλύκα. Είσαι ο προστάτης μου, είσαι ο υπερασπιστής μου και ο φρουρός μου. Είσαι η καταφυγή μου και η δύναμη μου. Είσαι η ελπίστη μου, η ελπίδα μου και το έλεος. Είσαι η μεγάλη γλύκα της ψυχής μου. Είσαι το απέραντο αγαθό, ο μέγας, ο θαυμαστός Κύριος, παντοδύναμος, πανάγαθος, πανίσχυρος, και σωτήρας μου. Οκ, ευχαριστώ πολύ. Πώς είσαι τώρα, πώς τα βλέπεις τώρα τα πράγματα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να είσαι βέβαιος. Να είμαι βέβαιη. Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση τώρα, στο πώς βλέπεις τα πράγματα. Τα βλέπω πιο απλά.
Δηλαδή, αν είναι κάτι να γίνει, θα γίνει και θα είναι το καλύτερο δυνατό, θα είναι το καλύτερο δυνατό όσο πιο ήρεμη είμαι εγώ. Είσαι όμως πιο ήρεμη τώρα. Ναι, είμαι πιο ήρεμη. Έχει φύγει αυτή η φόρτιση. Έρχεται και φεύγει, επανέρχεται. Είναι στιγμές που την έχω αυτή τη διάρκεια ούτως ή άλλως μες τη μέρα και το βλέπω πιο χαλαρά, αλλά είναι και στιγμές που... Τώρα πώς είναι. Τώρα ανοίξει τις... Είναι... Έχω αυτή τη βεβαιότητα ότι όπως πήγε μέχρι τώρα που έχει πάει καλά και έχει πάει έτσι όπως πρέπει, χωρίς εγώ να το έχω λογαριάσει ακριβώς έτσι, αλλά έχει πάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα συνεχίσει αυτό να συμβαίνει. Εγώ απλά ας το αφήσω, ας το ακολουθήσω. Ναι. Είναι δύσκολο, αλλά ναι. Οκ. Okay. Καταλαβαίνεις ότι μιλάς αρκετά διαφορετικά από ό,τι στην αρχή. Ή όχι. Ναι, το καταλαβαίνω ότι μιλάω. Απλά μερικές φορές με τρομάζει... Ναι. Δεν έχω ούτε δεν έχω τις μεγάλες περγαμηνές, δεν έχω ούτε τις τρομερές σπουδές να πάω να δείξω στον άλλον ότι έχω σπουδάσει εκεί και έχω κάνει αυτό και εκείνο. Καλά. Οπότε μερικές φορές αισθάνομαι μέσα σε αυτά τα περιβάλλοντα που παίζουν πάρα πολύ. Αυτά που λες, άσε τι κάνει μερικές φορές. Τώρα αυτή τη στιγμή νιώθεις τίποτα τέτοιο. Τώρα νιώθω ότι μπορώ να είμαι ένας καλύτερος παρατηρητής από αυτό. Ούτως ή άλλως είναι ένας ρόλος τον οποίο παίζω. Τον αγαπάω αυτό ρόλο. Παρατηρώ πάντα. Και εντάξει. Στα πλαίσια αυτά θα το κάνω και αυτή τη φορά. Καλύτερα έτσι. Καμιά τελευταία κάτι άλλο θέλεις να πεις. Είχα διαβάσει μία φράση που είχε πει ο Ιόλας, ότι κάνε τα πάντα για να θυμάσαι εσύ τον εαυτό σου, είχε πει. Όχι οι άλλοι, εσύ. Κάνε τα πάντα για να θυμάσαι εσύ τον εαυτό σου. Ναι. Να κάνω τα πάντα για να θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου. Πολύ, τρομερό. Νομίζω αυτό. ότι με όλες αυτές τις συνεδρίες κάτι θα θυμάσαι από τον εαυτό σου. Μέσα σε κάποτε, μετά από χρόνια πολλά. Όλα αυτά τα πατώ από μπορούν, θα έχεις να θυμάσαι πράγματα από τον εαυτό σου. Τα έχω να θυμάμαι πράγματα από τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να πω από αναμνήσεις, έχω θαγωμπόλικες. Όχι, απλά είναι, ναι, είναι η ώρα του να γίνουν, να γίνει αυτό που είναι να γίνει, να το κάνω. Παρόλους φόβους. Okay. Τώρα, αν θα είναι εκεί ή αν θα είναι κάπου αλλού, εγώ λέω να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Το ψώνιο δεν κόβεται. Δεν πειράζει. Θα το βλέπω και σε μια δεύτερη ευκαιρία που δίνεις. Όπως και σου είπα στην αρχή, παιδί μου, η αρχική μου πρόθεση ήταν να μην πάω να το κάνω καθόλου. Έλεγα από μέσα μου τώρα γιατί να πηγαίνω. Αλλά μετά εντάξει. Ας το κάνω, ρε παιδί μου. Πάω και θα βγάλω και άμα είναι, θα βγάλω και 50 ευρώ. Και άμα κάνω και τις άλλες δύο, θα βγάλω 150 ευρώ. Καλά. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο τώρα, επίγον. Όχι, αυτό ήτανε. Okay. Θα κάτσω να γράψω τώρα το... αυτό κάνω, το σε παρακαλώ πολύ. Θα γράψω πρώτα απ' όλα, θα γράψω ένα email για να πω ότι θέλω να κάνω τις άλλες δύο και τις άλλες δύο πρόβες. Και θα γράψω μετά τους 100, τα 100 ονείρατα. Εντάξει, τα 100 όνειρα που θέλεις να κάνεις στη ζωή σου να έχεις πραγματοποιημένα. Σε ενεστώ το ότι γίνεται. Ναι. Θα κάνω αυτό, έτσι, αλλά γίνεται αυτό και γίνεται τότε. Όποτε θέλεις εσύ. Ναι. 100 όνειρα, δηλαδή, που έχουν έντονες συναισθήματα, σημαίνουν συμβάσεις. Δηλαδή, αν πω εγώ το νιώτα εγώ σε όπερα, δεν με τρελαίνει καλά. Πώς θα με τρελαίνει, δηλαδή, κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Κάνω είμαι, ας πούμε. Ξέρω να πεις εσύ, είμαι διάσημο ψυχολόγος. Σε καίει καθόλου. Όχι. Αλλά είπα, αλλά το ότι είσαι εσύ και είσαι είπε, το πρώτο όνομα στην όπρα της, πώς το λένε, του Βερολίνου,
Ένα κάτι τι σου κάνει. Ένα κάτι μου κάνει, τρομάρα μου. Οπότε θέλουμε όνειρα. Και χαιρόμαι που έχεις πολλά. Ειδικά για αυτή την άσκηση θέλει όνειρα. Τέλειο. Κλείνω. Μισό λεπτό.